Εγώ πράγματα. Την εκπομπή δεν μπορούσα να τη δω. Μείνανε μόνο στο παρελθόν ή μάθαμε για κάτι για τώρα? Όχι, μίλησε και για τώρα, αλλά κυρίως παίξαν και βιντεάκι από τότε. Βέβαια, και βέβαια, πολύ στο τότε και τα θυμόταν όλα πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Εντάξει, ας αφιερώσουμε αυτές τις στιγμές στον Νότι τον Χριστοδούλου, γιατί είναι και φίλη του η Άσπα, γιατί τη στηρίζουμε όπως καταλαβαίνεις, γιατί την αγαπάμε και το ξέρει. Και εγώ πιστεύω ότι η Φωτεινή βγήκε αυτή τη στιγμή λάθος. Γιατί η Άσπα βγήκε και είπε ότι, όπως βλέπεις, είχα βγει εκτός αυτού, αναγνωρίζω ότι ήμουν εκτός και δεν έπρεπε να το πω αυτό, ήταν χοντρό. Τώρα από εκεί και πέρα το μπλουζάκι που το φόρεσε γι' αυτό είναι μέσα στο σπίτι κλεισμένη. Αν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πώς περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι έγκλεισε ένα σπίτι. Ναι, εδώ εμείς κάνουμε εγγραφές και καθόμαστε 5 ώρες και μετά από τις 2 θες να βγάλεις όπλο για τον απέναντι. Ναι, σκέψου να είσαι κλεισμένος μέσα. Οπότε τώρα το μπλουζάκι σκέψου που φαίνεται κάτι εντελώς βλακεία είχε άλλη δυναμική μέσα στο σπίτι που είσαι κλεισμένος και ξαφνικά πήρε το μπλουζάκι μου. Αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι η Φωτεινή δεν έχει ξεπεράσει την Άσπα, λυπάμαι. Και όχι η Άσπα την Φωτεινή, γιατί η Άσπα μίλησε ακριβώς γιατί της δείξανε ένα απόσπασμα. Θα μου πει, θα μπορούσε να πει: θέλω να μιλήσω καθόλου για το παρελθόν. Θα μπορούσε. Δεν γινόταν από αυτό, αφού γι' αυτό τη φωνάξανε. Και σε αυτό...